Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μίχο, σε εσάς, στο Χάρη, στους συνεργάτες σας, στους ακροατές σας, τόσο στην Πρέβεζα, όπου ακούγεται και ιδιαίτερα στους ακροατές σας στη Λευκάδα. Κύριε Γιαμά, έχουμε έτσι μια σειρά από θέματα που άπτονται του επιμελητηρίου. Νομίζω όμως ότι πρέπει να ξεκινήσουμε για να κάνουμε ειδική αναφορά στο σύστημα διαχείρισης e-booking που έχει αναπτύξει το επιμελητήριο της Πρέβεζας. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία στις οποίες το επιμελητήριο προσπάθησε και παρουσίασε αν και μέσα, θα έλεγα, στα μέσα της τουριστικής σεζόν σχετικά με τη νέα υπηρεσία του CGA e-booking διαχείριση καταλήμματος. Κάναμε κάποιες προσπάθειες, μιλήσαμε με τους αντίστοιχους εκπροσώπους, κυρίως με μέλη μας, που σαν σκοπό έχουμε την προβολή των καταλήμματων και των ξενοδοχείων του νομού μας. Να θυμίσω ότι τα ξενοδοχεία δεν είναι μέλη μας. Το επιμελητήριο Πρέβεζας έχει πάρει σε προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου απόφαση για την τυπική εγγραφή όσων από αυτούς επιθυμούν να είναι μέλη μας για να έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί σας έρχεται μια είδηση σήμερα αργότερα στη ροή της συνέντευξής μας μαζί σας. Και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα πλατφόρμα όπου θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε επισκέπτης και πιθανότητα της περιοχής μας να επιλέξει τον τόπο διανομής του κάνοντας online κράτηση δωματίου και να πληροφορηθεί ανά περιοχή όλα τα ιστορικά, πολιτισμικά, αρχιτεκτονικά στοιχεία και φυσικές ομορφιές του νομού μέσα από φωτογραφίες και για κείμενα. Μάλιστα. Όπως αναφέρουμε, πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση του επιμελητηρίου μας, η οποία προωθεί σημαντικά την επισκεψιμότητα του νομού και κατ' επέκταση την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Να σας θυμίσω ότι ο επισκέπτης θα μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου. Ήδη δημοσιεύσαμε ένα δελτίο τύπου, πάλι επαναδημοσιεύσαμε ένα νέο δελτίο τύπου μετά την εκδήλωση που είχαμε κάνει, ότι υπενθυμίζοντας τα μέλη μας αλλά και στα ξενοδοχεία. Και παράλληλα στην ιστοσελίδα μπορούν να δουν και τις αναφορές στις δύο κάρτες που παρουσιάσαμε, το ΠΑΟ Πρέβεζα και το ΠΑΟ Φλόρινα, μεταξύ των δύο επιμελητηρίων, αντίστοιχα Φλόρινας και Πρέβεζας. Μάλιστα. Αν κλικάρουν πάνω, πατήσουν την κάρτα, θα μπορούν να δουν τα νοικιαζόμενα που προσφέρει κάθε περιοχή στους οποιουσδήποτε επισκέπτες της περιοχής μας. Αυτό είναι μια πολύ καλή διαφήμιση και προβολή των συμμετεχόντων σε πρώτη φάση, η οποία θα εμπλουτίζεται ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός και για την Πρέβεζα και για τη Φλόρινα. Αλλά το σημαντικό, κύριε Μίχο, είναι αυτή η υπηρεσία, η νέα υπηρεσία του e-booking, του CJA, όπως ας πούμε το λέμε, κρατήσεις δωματίων και καταλημάτων, στην οποία μπορούν να προμηθευτούν αμέσως την αίτηση από το κατευθείαν από την ιστοσελίδα ή να μιλήσουν με τους συνεργάτες μας και να την αποστείλουν με fax. Μάλιστα. Είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει να, όπως είχαμε αναφέρει και τότε, θα μπορεί ο κάθε συνάδελφος επιχειρηματίας που διαθέτει τουριστικά καταλήμματα να δηλώνει τα δωματιά του, να μην υπάρχει καμία χρέωση και καμία επιβάρυνση σε αυτόν όπως γίνεται με το e-booking, να μην υπάρχει καμία δέσμευση στα δωμάτια που είναι δεσμευμένα για το e-booking και το βασικότερο χωρίς κανένα κόστος. Σωστά. Και την προβολή και την ιστοσελίδα κτλ. Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση του επιμελητηρίου μας, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί κιόλας και όταν δημιουργούσαμε αυτή την ιστοσελίδα, και αυτό ήταν ένα τμήμα του οράματος που εμείς τουλάχιστον υλοποιούμε. Είπατε στην αρχή, στο μέσο του καλοκαιριού, θέλατε να γίνει νωρίτερα και δεν μπορέσατε, ή η παρουσία σας? Όχι, θέλαμε, είχαμε ζητήσει από το αντίστοιχο συνεργάτη που μας υποστηρίζει την αντίστοιχη αυτή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά στο επιμελητήριό μας και το site και την οποιαδήποτε πλατφόρμα, να δημιουργήσει αυτή την πρωτοβουλία και προσπάθησε όσο μπορούσε πιο γρήγορα ταυτόχρονα με το επιμελητήριο Ανίνων, πιλωτικά και αυτοί το δουλεύουν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά εμείς με την εξέβρεση των κυρίως των μελών μας, και εκεί απευθύνουν περισσότερες υπηρεσίες, θέλουμε μόνο 200 άτομα για πρώτη φάση, καταλαβαίνετε, πιλωτικά, για να μπορεί να είναι και αυτό βιώσιμο και να μην τους κοστίσει σχεδόν τίποτα από εκεί και μετά. Μάλιστα, μάλιστα. Αφού αναφερθήκατε λοιπόν και είπατε ότι μας έχετε και είδηση, προφανώς θα θέλετε να μιλήσουμε για το αεροδρόμιο. Πρώτα για το αεροδρόμιο. Ωραία. Που είχαμε την συνάντηση. Ωραία. Για πρώτη φορά, κύριε Μίχο, για πρώτη φορά επίσημα στελέχη ελληνικής εταιρείας και Notice Aegean ήρθαν και είδαν από κοντά τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αυτοί χαρακτηριστικά αναφέραν, και ακούσαν με ιδιαίτερη προσοχή, αν και επιτρέψτε μου, αυτοί έχουν κάνει τις μελέτες τους, έχουν βγάλει τα πλάνα τους. Να φανταστείτε ότι μιλάνε από Απρίλιο μέχρι και Οκτώβριο του 2015. Μάλιστα.
Για να έχουμε μια. Εγώ είμαι σίγουρος και από τη φύση είμαι αισιόδοξος ότι θα παραμείνει και το χειμερινό προγκέκα και κατά τη χειμερινή περίοδο η γραμμή της Aegean. Διότι όπως καταλαβαίνετε, η Aegean συμμετέχει, όπως το είχαμε δηλώσει και σε προηγούμενο σχόλιο, σε τοπικό μέσο. Είναι μέλος του Star Alliance, ενός μεγάλου δικτύου, στο οποίο θα μπορεί, παράδειγμα, να συνδυάζει σε εισαγωγικά να παντρεύει πτήσεις από άλλους προορισμούς προς την περιοχή μας και ιδιαίτερα εφόσον εμείς αναπτύξουμε τοπικά με τους Δήμους και δράσεις και μνημεία τα οποία θα προβάλλουμε έξυπνα για να μπορούν αυτοί να είναι οι επισκέπτες της περιοχής μας. Μάλιστα. Δεν απαιτεί μόνο τον ήλιο και την θάλασσα και το οτιδήποτε μπορεί, η Πρέβεζα και η περιοχή μας, το ξαναδηλώνω, να είναι μια περιοχή και προορισμός για όλες τις εποχές. Για όλες τις εποχές. Θα μπορεί ο καθένας να παίρνει την πτήση του από την πρωτεύουσα ή την περιοχή την οποία συνεργάζεται η GN του κράτους του, να πετά στην Αθήνα, στο Βενιζέλος και από το Βενιζέλος να έρχεται κατευθείαν στην πτήση που θα υποτίθεται μπορεί να συνδυάσει ή να κάνει connection, όπως το λένε αυτοί, με την περιοχή μας. Είμαι σίγουρος γιατί η επιλογή τους να, και ο στόχος τους να καλύπτουν τις 50 από τις 70 θέσεις που προϋπολογίζουν για το συγκεκριμένο αεροπλάνο που αυτοί προγραμματίζουν για την περιοχή μας και για δύο πτήσεις περίπου την εβδομάδα, ίσως και τρεις για να καλύψουν τους στόχους τους, θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα όταν θα κυμαίνεται η τιμή, κύριε Μίχο, όπως υπήρχε μια αρχική διαβεβαίωση, 50 με 60 ευρώ συν τους φόρους. Α, θα είναι οικονομικά σχετικά. Φαίνεται οικονομικά, τουλάχιστον από την διαδρομή Άκτιο προς Βενιζέλος θα είναι πολύ πιο οικονομικότερη, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει η φόρη του συγκεκριμένου. Είναι μειωμένη φόρη. Εκτιμώ όμως ότι σε συνδυασμό, κυρίως για τη θερινή περίοδο και την παρουσία των μαρινών, ζητήσαμε στοιχεία γιατί είναι απόλυτοι, επιτρέψτε μου, χρήστες, πελάτες των μαρινών, τόσο των τριών συναδέλφων που είναι στην περιοχή του Ακτίου, συν την καινούργια που θα δημιουργηθεί ως ονούφο από την νέα εταιρεία, ανάδοχη εταιρεία που έχει παραλάβει τη Μαρίνα της Πρέβεζας, αλλά και τη Μαρίνα της Λευκάδος. Αυτοί συντηρούν το αεροδρόμιο του Ακτίου κατά κόρον, κύριε Μίχο, με όποιες πτήσεις τσάρτερ υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα, συγγνώμη, όταν αυτό θα μπορέσει να συνδυαστεί και με άλλες εσωτερικές πτήσεις και γενικότερα άλλων πρωτευουσών, θα είναι πολύ πιο συμφερότερο και καλύτερο για τη λειτουργία του αεροδρομίου του Ακτίου. Μάλιστα. Οι πτήσεις αυτές είναι για όλο το χρόνο, κύριε Γιάμα. Είναι για όλο το χρόνο οι πτήσεις, όχι μόνο για το καλοκαίρι. Συζητάμε για την περίοδο Απρίλιο-Οκτώβριο. Το μισό χρόνο, δηλαδή. Κάποιοι είπαν δυστυχώς για Μάιο-Σεπτέμβριο. Κάποιοι είπαν ακόμα και για λιγότερες πτήσεις την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου, κύριε Μίχο, η Aegean δεν θα έρχονταν στην Πρέβεζα, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, αν και είναι η πρωτοβουλία των δύο επιμελητηρίων, με περισσότερη βαρύτητα από τους συναδέλφους της Λευκάδος, που με ένα ειδικό σύμβολο το έχουν χειριστεί ακόμα πιο πολύ και αυτό τους το χρόνο με επίσης τα θετικά τους. Είναι μια διαφορά ότι αυτοί προσπαθούν να καλύψουν κυρίως την περίοδο που υπάρχει αυξημένη κίνηση και θέλουμε κι εμείς. Αλλά είμαι σίγουρος πλέον ότι τρεις νομοί θα το επιβεβαιώσουμε, γιατί σας ξαναδηλώνω, η Aegean δεν είναι την Ολυμπιακή. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μην παρεξηγηθώ και από κάποιους φιλοαριστεροδημοκρατικούς που διαθέτουμε αρκετούς στην περιοχή μας. Καταλαβαίνετε. Πάντως, είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας ο κ. Βασιλάκης. Ξέρει, βλέπει, να σας πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα μιας άγωνης γραμμής που μας αναφέρθηκε για τη Σκύρο, που ενώ ήταν το εισιτήριο και προπληρωμένο και τακτοποιημένο, δεν υπήρχε συμμετοχή. Και αμέσως ο κ. Βασιλάκης αντεπρότεινε μια προσφορά 9 με 19 ευρώ. Από 9 ως 19 ή από 19 ως 29 ευρώ, δεν με απατάει η μνήμη μου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, με αποτέλεσμα να παίρνουν όλοι στα καλά του καθωμένο το αεροπλάνο και να πετάνε Σκύρο. Και έγινε Σκύρος προορισμός. Ούτε μπορώ να θεωρήσω τα στελέχη της Aegean και την Aegean σε περίπτωση που εμείς δεν καλύψουμε τα 50 άτομα και καλύψουμε τα 45 ψιλικατζίδες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Να μας ζητήσουν να πληρώσουμε τα 5 άτομα. Θα το δουν αυτοί μισοπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα. Όπως αυτή το γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και πώς να το χειριστούν. Ακριβώς. Και ζητήσαμε, σας είπα, και στοιχεία και τους χώρους προορισμούς που αυτοί θα θέλουν να επιλέξουν. Και είναι καλό να περάσουμε και ένα μήνυμα από το σταθμό σας που είναι αρκετά σοβαρός. Γίνεται μια προσπάθεια να περάσει ένα καλύτερο μήνυμα, θέλουμε να το πούμε και από τον σταθμό σας, ότι οι ειδήσεις και οι πληροφορίες να φτάνουν πιο έγκυρα και έγκυρα, όπως έχω ξαναδηλώσει αρκετές φορές. Μάλιστα.
Ήθελα να πω πάντως ότι είναι ένα πάγιο αίτημα των Πρεβεζάνων και των, και των Ευχαριστών ότι θέλουμε τη σύνδεση αυτή με την Αθήνα. Αλλά είδαμε, ναι, είδαμε και τον δήμαρχο της Βόνιτσας, ο οποίος και αυτός συμμετείχε, ο κύριος Αποστολέας, ο δήμαρχος Βόνιτσας, ο κύριος Αποστολάκης, αλλά και ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Δρακοντερής της Λευκάντας, και από την πλευρά του Δήμου συμμετείχε ο κύριος Φραγκούνης. Για πρώτη φορά είδαμε ένα δυνατό κλίμα και μια καλή συνέργεια στο να πετύχουμε να έχουμε εδώ το. Τη λειτουργία του αεροδρομίου. Μακάρι να τα καταφέρουμε, λοιπόν. Η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς πώς είναι, είστε εντάξει, όσοι εμπλέκονται? Όλα, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θεωρώ μέχρι στιγμής όλα πάνε, όλα βαίνουν καλώς. Ωραία, γιατί πρέπει να είναι ενωμένοι, νομίζω, οι φορείς σε αυτό το στόχο. Δεν συζητάμε. Αν δεν υπάρξουν, αγαπητέ Χάρη, συνέργεια και συμπράξεις με στόχο το δάσος και όχι το δέντρο, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Είναι μια ευκαιρία. Περιμένουμε να αναλάβουν επίσημα οι νέες δημοτικές αρχές τόσο στο νομό μας αλλά και στην περιφερειακή ενότητα για να με μια πρωτοβουλία του επιμητηρίου να γίνει ένα πιο καλύτερο συντονιστικό έτσι, όργανο μεταξύ αυτών των δύο, των τριών, τεσσάρων φορέων και συν του επιμητηρίου, πέντε, ούτως ώστε να δώσουμε μια άλλη φιλοσοφία και όχι μόνο προορισμό, σας είπα προορισμό, για όλες τις εποχές, για τον τόπο μας, για τον ομό μας. Ωραία. Κάτι άλλο, κύριε Γιαμά, το οποίο συζητούσαμε, κάτι μας το αναφέρατε και νωρίτερα, για το ξενοδοχειακό επενδυτικό. Ναι, ναι, υπάρχει μια προσπάθεια, κύριε Μίχο, και το έχουμε συναντήσει αρκετές φορές. Προτεργάτης και επαναστάτης που ήταν το επιμητήριο Πρέβεζας όλες τις φορές που τόλμησαν κάποιοι να σηκώσουν την ίδρυση του τουριστικού επιμητηρίου. Δυστυχώς, με δούριο ύπο για άλλη μια φορά το ξενοδοχειακό επιμητήριο, η Υπουργός κατέθεσε ένα νομοσχέδιο και συζητάνε αυτή τη στιγμή, γίνεται μια διαβούλευση με θέμα ως απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις, που μεταφέρουν δηλαδή την αρμοδιότητα κατάταξης των εγκαιζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού στο ξενοδοχειακό επιμητήριο Ελλάδος. Αυτό είναι ένα έγκλημα που πάει να γίνει. Στόχος ήταν πάντοτε τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Στόχος ήταν να διαλύσουν μετά την άρση της υποχρεωτικής της ταμιακής ενημερότητας όσον αφορά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Μετά την άρση υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιμητηρίων, τώρα έρχονται να δώσουν ένα κέριο χτύπημα κυρίως για τα νοικιαζόμενα. Προσωπικά, για το δικό μας επιμητήριο, μόνο 400-600 επιχειρήσεις μέλη, 400 εξ αυτών ενεργές. Δεν παθαίνω με μεγάλη ζημιά, το δηλώνω. Φανταστείτε όμως τα νησιά του Αιγαίου, τα επιμητηριακά, τα νησιωτικά επιμητήρια του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Κρήτης και γενικότερα των κάποιων άλλων τουριστικών περιοχών, αυτή τη στιγμή θα αποδυναμωθούν πλήρως. Όταν, και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, με πάγια αιτήματα και ζητήματα που εμείς τοποθετούσαμε ως επιμηνυτήριο Πρέβεζας και ήμασταν επιθετικοί ως προς την απορρόφηση του ξενοδοχειακού επιμηνυτήριου από τα υπάρχοντα επιμηνυτήρια, λέγαμε τότε και εμφανίζαμε τον πραγματικό σκοπό του ξενοδοχειακού επιμηνυτήριου που ήταν κατά τον ιδρυτικό του νόμου του 1935, ήταν η μελέτη και η υπόδειξη κάθε μέτρου για τη βελτίωση των ξενοδοχείων, η εξυπηρέτηση της ξενοδοχειακής πίστης και η επιμόρφωση των ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Συνεπώς, η αρμοδιότητα του ξενοδοχειακού επιμηνυτηρίου επικεντρώνονται, όπως είναι φυσικό, μόνο στα λειτουργούντα κατόπιν άδειες του ΕΟΤ ξενοδοχεία, που η εγγραφή των μελών του αποσκοπεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις από εκείνες των επιδιώξεων των εμπορικών επιμηνυτηρίων. Γενικά, οι επιχειρήσεις νοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων αποτελούν παραδοσιακά μέλη των επιμηνυτηρίων. Καταλαβαίνετε. Ενώ στο ξενοδοχειακό επιμηνυτήριο δεν εγγράφονται επιχειρήσεις εμπορικές. Δηλαδή φορείς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Εδώ δηλαδή γίνεται τώρα με κάποιον στόχο, δεν ξέρω γιατί. Πιστεύαμε ότι είχαμε αντίπαλο τον κύριο Χατζηδάκη που ευτυχώς απομακρύνθηκε έγκαιρα. Και ανέλαβε αυτή τη στιγμή ένας γόνος, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είναι γόνος επιμηνυτηριακού του πρώην Προέδρου του αείμνηστου του Σπύρου του Δένδια, ενός εξαίρετου νομικού που ήταν και επιχειρηματίας, και επιτρέψτε μου, χαριτολογώντας, τρώγοντας λίγο το χρόνο σας, να αναφέρω ότι ανακαλύπτοντας ένα επιμηνυτηριακό κενό, ένα κενό στην επιμηνυτηριακή νομοθεσία κάποτε, είχε παραμείνει για 3 τετραετίες χωρίς εκλογές πρόεδρος.
Και πιστεύω ότι ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και ο κύριος Γιακομάτος μαζί θα λειτουργήσουν στο να μην έχουν αυτές τις απώλειες στα επιμηθήρια, όταν ήδη επεξεργαζόμαστε εδώ και ένα εννιάμινο περίπου προτάσεις για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας. Προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς που θα ζητάμε την μόνιμη συνδρομή των επιμηθηρίων ως μη σοβαρή ανταποδοτική δράση. Και βέβαια έχουμε προτάσεις και βέβαια έχουμε ιδέες τις οποίες θα μπορούσε κάθε συνάδελφος επιχειρηματίας που θα μπορούσε να αξιοποιεί οποτεδήποτε αυτός χρειαζόταν το επιμηθήριο, όπως είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας προαναφέραμε με τις πλατφόρμες και την ενημέρωση του e-booking, όπως είναι με την ηλεκτρονική πιστοποίηση και βεβαίωση που έχουμε στο δικό του αρχείο και την εξυπηρέτηση του ΓΕΜΗ και διάφορες άλλες υπηρεσίες που τουλάχιστον, αν και είμαστε από τα τελευταία επιμηθήρια που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή ανοίγουμε το 20ο έτος λειτουργίας μας από την ίδρυση του επιμηθηρίου Πρέβεζας, και μπορώ να πω έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα έναντι των μεγάλων επιμηθηρίων και παλαιότερων από εμάς, που τουλάχιστον οι αμοιβές μας, να καταλάβετε ότι είναι μόνο 90 ευρώ το μήνα στο κάθε μέλος της διοίκησης, δηλαδή τα 4-5 μέλη που είμαστε εδώ. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Γεμά, επειδή σαν επιμηθήριο έχετε εικόνα, θα ήθελα να μου δώσετε λίγο και πώς αντιλαμβάνεστε, πώς από τα μέλη σας, τι βλέπετε φέτος για την κίνηση φέτος το καλοκαίρι, την κίνηση στην περιοχή μας. Κίνηση υπάρχει. Επιτρέψτε μου να το πω με όλη αυτή την σοβαρότητα που πρέπει να μιλάμε για αυτές τις περιόδους, αλλά δεν είναι αυτή που θέλουμε. Να το εξηγήσω αυτό καλύτερα. Δυστυχώς η περιοχή μας, και όχι μόνο η περιοχή μας, και η Λευκάδα φέτος και την τελευταία διετία, είναι θύματα κάποιων πρακτόρων που φέρνουν κόσμο από τους ανατολικούς, να το πω χαριτολογώντας, όπως και αυτοί το μεταφέρουν. Δηλαδή στόχος κάποιων είναι να γεμίσουν τα καταλήμματα. Με ποιους όμως, κύριε Μίχο? Ξέρετε πόσο γίνεται, αν κάνουμε μια αναγωγή στο τίμημα του μισθώματος, πόσο καταλήγει να έρχεται μέσος όρος στο κάθε κατάλημα για τον κάθε χρήστη την ημέρα? Είναι 18 ευρώ, κύριε Μίχο. Και αν πάει ένας Έλληνας που μπορεί να έχει πολύ περισσότερα ωφέλη και ο χώρος και η περιοχή που θα επισκεφτεί, θα του το δώσουν περίπου στα 30, 25 με 30 και 35 ευρώ. Αυτό θα το αντιπροτείνω στην πρώτη σύσκεψη που θα κάνουμε, ότι του χρόνου για τους Έλληνες να ισχύει 18 και για τους ξένους αυτής της μορφής ξένων 25 και 30, για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντιπρόταση τουλάχιστον να σωθούμε από αυτούς. Κατεβαίνουν κάποιοι από τις παρακείμενες χώρες που καταλαμβάνεστε ποιες εννοώ, και ταυτόχρονα ενώ έχουν φτηνό δωμάτιο ψωνίζουν, αφού έρχονται με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, ψωνίζουν τα ποτάτια τους, τις μπύρες τους και τις κονσέρβες που θα χρειαστούν, τα απαραίτητα τρόφιμα από τα duty free, κύριε Μίχο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Από τα καταστήματα ελεύθερων φορολογίων ειδών, όπως αυτοί τα λένε. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις παράπλευρες ωφέλειες που εμείς θα θέλαμε στις ταβέρνες μας, στα καφέ, στα εστιατόρια, ακόμη και στα εμπορικά μας. Που έχουμε αρκετά ανταγωνιστικές τιμές πλέον και μπορώ να πω ότι και δίνουν μάχη τα καφέ και όλες οι επιχειρήσεις των επισυντηστικών για να κρατήσουν αυτόν τον κόσμο. Ο Έλληνας, όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Μίχο, εάν θα αποφασίσει να πάει διακοπές και όπου θα πάει διακοπές, γι' αυτό είμαστε και υπέρμαχοι του εσωτερικού τουρισμού, θα τολμήσει να βγει και να αφήσει και κάποια από τα παραπάνω χρήματα πέραν από τις τιμές που είχε αυτός οριστικοποιήσει σχετικά με την κράτηση του δωματίου του. Μάλιστα. Και είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα αυτό. Μακάρι να συνετιστούν οι tour operators και να μην επιλέγουν πλέον τέτοιους πελάτες. Σαφέστε και δεν τους απορρίπτουμε. Αλλά να μην είναι κυρίαρχοι αυτοί οι πελάτες. Διότι εμείς, κύριε Μίχο, κινδυνεύουν να χάσουμε και τους καλούς, μεσοαστούς και πάνω προνομιούχους που κάποτε ήταν στις περιοχές μας, και εννοώ Πρέβεζα και Λευκάδα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Κύριε Γεμά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση.